38 λεπτό. Φραντζέσκος για τον Άγκμπε, αυτό το σουτ, την μπάλα έφυγε out. Σαβεύσκι. Έδωσε ο Μαλαδένης για τον Νικολαίδη και γκολ για την ΑΕΚ. Ο Ντέμις Νικολαίδης δείχνει την μεγάλη του εκτελεστική ικανότητα. 1-0 η ΑΕΚ, 39ο προς 40 λεπτό του αγώνα. Πανηγυρίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ για το 0-1 στην Τούμπα. Ο Ολιβάρες ξέφυγε από δύο αντιπάλους. Πολύ καλή κίνηση, σέντρα, σούτ από τον Βρίζα. Ο Ολιβάρες που επιμένει και ο ΠΑΟΚ κάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ. Παίζουμε ένα παιχνίδι και ο καλύτερος θα κερδίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μαλαδένης, Νικολαίδης. Ξεκινάει την προσπάθειά του ο Νικολαίδης και τελειώνει τη φάση με ένα σουτ. Την μπάλα έφυγε out. Βελής. Για τον Βρίζα. Συνεχίζει την προσπάθεια ο Βρίζας και μπλοκάρει ο Ατματζίδης. Μπαλιά για τον Φραντζέσκο που είναι σε κανονική θέση. Φραντζέσκος τώρα. Συνεχίζει την προσπάθειά του. Εδώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα διαμαρτυρηθούν. Ο Φραντζέσκος κάτω. Καλή μπαλιά για τον Τουρσουνίδη και εδώ τώρα έχουμε πέναλτι. Πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, το κέρδισε ο Τουρσουνίδης που πανηγυρίζει και κόκκινη στον Μάρκο, ο οποίος φεύγει από το παιχνίδι με δεύτερη κίτρινη. Ενώ απομένουν 28 λεπτά για το τέλος. Δεύτερη κίτρινη στον Μάρκο. Εκτέλεσε ο Ολιβάρες, γκολ. 1-1 ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με τον Βρίζα. Φραντζέσκος, επίδειξη τεχνικής, καταπληκτική ενέργεια, βγαίνει ο Ολιβάρες και γκολ του ΠΑΟΚ. Καταπληκτικό γκολ, έξοχη συνεργασία και πάλι ο Ολιβάρες πανηγυρίζει, ο ίδιος είχε κάνει το 1-1. 2-1 ο ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ. Ο Φραντζέσκος για τον Βρίζα, αυτός κάνει το κοντρόλ, κατεβάζει την μπάλα. Πάντα Βρίζας. Το σούτ είναι η απόκρουση από τον Ατματζίδη και έχουμε τώρα φάουλ. Το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι και out. Τίποτα παιδιά, κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι μετά την αδικία που έγινε τον Ολυμπιακό. Είπαμε να δώσουμε όλα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, νομίζω ότι κερδίσαμε μια πολύ μεγάλη ομάδα, συνεχίζουμε, τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Επιστροφή θα λέγαμε στις επιτυχίες, έτσι. Ναι, σίγουρα ήταν πολύ δύσκολη η επιτυχία μας σημερινή. Πιστεύω ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά και ανταποδώσαμε αυτό το στο προηγούμενο παιχνίδι στον κόσμο μας. Ευχαριστώ. Για τη φάση του πέναλτι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι τον βρήκα λίγο. Αναδικία η σωστή απόφαση δηλαδή. Αποβολή ήταν σωστή. Τον βρήκε, είπε προηγουμένω. Δεν ξέρω αν ήμουν τελευταίο παίκτη όμω ήταν σωστή απόφαση. Όσον αφορά το παιχνίδι. Αν είναι τα πέναλτι, ήταν σωστή απόφαση. Όσον αφορά το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι καλό παιχνίδι. Τουλάχιστον ευχαριστήθηκε ο κόσμο παιχνίδι. Σε φύλλα στα πλαίσια. Πολύ καλό, ναι. Δίκαιο το αποτέλεσμα για την άποψή σου. Νομίζω ότι πιο δίκαιο το αποτέλεσμα ήταν. Με τέτοια μάτς νομίζω ότι ο κόσμος θα γυρίσει στο γήπεδο. Το χρειάζεται αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχαμε, θα έλεγα, μια επιρροχή στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε την τύχη να προηγηθούμε μέσα στην Τούμπα. Είχαμε 2-3 ευκαιρίες που μέσα στην Τούμπα πρέπει και έπρεπε να τις κάνουμε γκολ. Ήμασταν άτυχοι σε αυτές τις φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε τον τρόπο παιχνιδιού. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα, αντί να πάει καλύτερα, άρχισε να χάνει το ρυθμό της. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι κι εμείς. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν πολύ καλοί. Κάναμε ένα και μοναδικό λάθος στην άμυνα και δεχτήκαμε τον γκολ. Ένα και μοναδικό. Από εκεί και πέρα, για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Μετά τα γεγονότα αυτά έπρεπε να αποδείξουν τα παιδιά ότι ο ΠΑΟΚ υπάρχει. Ήταν πολύ δύσκολο και για τους διαιτητές να μην κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας και να τα βάζουμε πάντα με αυτούς. Γιατί καταλαβαίνετε όλοι τους είχαν με το χέρι σκανδάλι. Και ευτυχώς, λέω σήμερα, ήταν μια τέτοια ατμόσφαιρα και ένα τέτοιο παιχνίδι και νικητής είναι το ποδόσφαιρο. Ο Στεπ. Καθώς διαβάζω.